Γεια χαρά σε όλους τους φίλους. Η Εθνική Ελλάδος έχει από χθες καινούριο προπονητή. Δεν είναι άλλος από τον Βασίλη Σπανούλη. Και φυσικά εμείς δεν θα μπορούσαμε να μείνουμε χωρίς βίντεο, χωρίς σχολιασμό πάνω στο θέμα. Πάμε να πέσει το τρέλερ και να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, η Εθνική Ελλάδος μετά από 2 χρόνια συνεργασίας με τον Δημήτρη Ιτούδη γυρνάει σελίδα, προχώρησε σε ένα διαζύγιο με τον coach, πώς το λέμε, συνενετικό, κοινή συνενέση, χωρίς προβλήματα και φασαρίες. Η πορεία του Ιτούδη χαρακτηρίστηκε από μέτρια έως και αποτυχημένη στα μάτια του απλού κόσμου, των αυλοκολάκων πιθανότατα, έτσι. Με μια μέτριο κακή πορεία στο μουντομπάσκετ, βέβαια αποκλείστηκε στους Γερμανούς, τους μετέπειτα παγκόσμιους πρωταθλητές, και μια αξιοπρεπέστατη πορεία στο παγκόσμιο της Μανίλα που μόλις πριν λίγες μέρες τελείωσε. Η εποχή λοιπόν του Ιτούδη δεν ήταν και η καλύτερη δυνατή, παρότι όταν ο coach προσελήφθη φάνταζε ως μια ιδανική επιλογή δεδομένης της κλάσης του, μιλάμε για έναν προπονητή πανευρωπαϊκής εμβέλειας και αποδοχής, και η εποχή του Σπανούλη πλέον είναι μπροστά. Οι φήμες λένε ότι ο Σπανούλης ήταν η πρώτη επιλογή του Προέδρου της ΕΟΚ, βέβαια, ακόμα πριν αναλάβει τα καθήκοντα και επίσημα. Αλλά τότε ο Βασίλης Σπανούλης βέβαια δεν είχε το δίπλωμα του προπονητή, έκανε μια χρονιά το αγροτικό του, μπορούμε να πούμε, στο Περιστέρι, περπάτησε στα μονοπάτια με θετικό πρόσημο. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Το Περιστέρι μπήκε ξανά στο χάρτη πολύ δυνατά. Παρουσία Σπανούλη βέβαια και έργο Σπανούλη. Και πλέον ο coach στο τιμόνι της Εθνικής για να αναλάβει το προολυμπιακό τουρνουά, όπου έχει την αποστολή να οδηγήσει την ομάδα στους Ολυμπιακούς, και τα παράθυρα βέβαια πρώτης φάσης για το επόμενο Ευρωμπάσκετ, το οποίο θα γίνει στη Λετωνία, αν δεν κάνω σοβαρό λάθος. Λοιπόν, είναι ο Σπανούλης αυτός που έπρεπε να κάτσει το τιμόνι? Το αξίζει? Είναι η σωστή επιλογή? Αυτό κουβεντιάζεται στα μπασκετοστέκια από χθες. Και πάμε να δούμε 2-3 πράγματα. Καθαρά μπασκετικά, σκεπτόμενα και μελετώντας τα στοιχεία, ο Σπανούλης όχι, μπορεί να μην ήταν ο καλύτερος διαθέσιμος προπονητής. Μπορεί να υπάρχει ο Μπαρτζόκας, μπορεί να υπάρχει ο Σφερόπουλος, μπορεί να υπάρχει ο Νικογιάννης, ο Πρίφτης, ο Τακιανός, οποιοδήποτε θέλετε βάζετε, ο Ζούρος, που βέβαια έχει συμβόλαιο άνθρωπος. Όλοι αυτοί είναι προπονητές σε βάθος χρόνου πάνω τον Βασίλη Σπανούλη, στην πιάτσα. Μπορείτε να φανταστείτε αλήθεια τον Γιώργο Μπαρτζόκα προπονητή στην Εθνική Ελλάδος? Ούτε κι εγώ. Ούτε κι εγώ. Θα ξεσπάσει η εμφύλιος επίπεδου Παναγιώτη Γιαννάκη κάποτε και βάλε. Ο Σφερόπουλος θα μπορούσε να είναι μια επιλογή όντας ελεύθερος. Οι υπόλοιποι δεξιά-αριστερά όλοι λίγο πολύ έχουν συμβόλαια με ομάδες, νομίζω ο Πρίφτης όχι, τέλος πάντων. Ο Ηλίας Κατζούρης θα μπορούσε να είναι, πολλές επιλογές. Αλλά, εδώ μπαίνει το αλλά στη μέση. Ο Σπανούλης αφενός δεν είναι, είναι μεν νεόκοπος προπονητής, δεν είναι νέος στην πιάτσα. Ξέρει τα μονοπάτια, ξέρει τις κακοτοπιές, ξέρει τα ποδητήρια, γενικώς ξέρει. Είναι άνθρωπος από πολύ μέσα, είναι άνθρωπος φιλόδοξος, ικανός, τελειομανής, εργασιομανής. Όλοι όσοι τον έχουν συναναστραφεί, ακόμα και οι φίλοι του, πρίντεσες και τα λοιπά, κάνουν πλάκα. Δεν μπορούμε να πιούμε ούτε ένα καφέ μαζί του, μιλάει όλο για μπάσκετ και, και είναι γύρω-γύρω από το σπορ όλη μέρα και όλη νύχτα. Είναι στοχοπροσιλωμένος πάντοτε, οπότε σαν επιλογή εναλλακτική από πλευράς Λιόλιου δεν είναι τόσο κακή όσο φαίνεται. Αυτά είναι τα δεδομένα, τα ντοκουμέντα, τα σίγουρα που λέμε. Υπάρχουν όμως και κάποια άλλα πράγματα, τα άειλα, στα οποία ο Σπανούλης έχει τεράστιο προβάδισμα από οποιονδήποτε άλλον θα μπορούσε να διεκδικήσει τη θέση.
Ο Βασίλης Πανούλης λοιπόν έχει τα άειλα πλεονεκτήματα, τις άειλες αρετές σε επιθετικό βαθμό. Ο άνθρωπος χρήζει καθολικού σεβασμού από τους παίχτες, από τους ανθρώπους που είναι γύρω και μέσα στην ομάδα. Προφανώς δεν έχει καθολική αποδοχή από τον κόσμο. Οι παίκτες του Παναθηναϊκού ποτέ δεν θα το συγχωρήσουν το γεγονός ότι πήγε στον Ολυμπιακό. Τι να κάνουμε τώρα. Αντίστοιχα και οι Ολυμπιακοί θα συγχωρούσαν τον Διαμαντίδη Φερρυππίν αν πήγαινε στον Ολυμπιακό. Ο Σπανούλης μπλέκεται συνέχεια το όνομά του. Είναι, δεν είναι ο καλύτερος όλων των εποχών κτλ. Αυτά είναι λαϊκής κατανάλωσης. Οι πραγματικά μπασκετικοί είναι όλοι δίπλα του. Οι παίχτες τον σέβονται. Οι παίχτες τον αγαπάνε. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος τους έχει εμπνεύσει τους περισσότερους και πηγαίνοντας προς μια αλλαγή κατεύθυνσης, προς πιο νέα παιδιά βέβαια, είναι αυτά τα οποία σε λίγο θα παίζουν, οι οποίοι τον είχαν αφήσει στο δωμάτιό τους, οι οποίοι ξεκίνησαν τον μπάσκετ λόγω του Σπανούλη και τον Διαμαντίδη και τον Παπαλουκά βεβαίως. Θα μπορούσε να ισχυριστεί κανείς ότι ο Σπανούλης είναι ένα δυνατό χαρτί στην τράπουλα, ένα δυνατό όπλο της Ομοσπονδίας να προσεγγίσει ξανά τον Γιάννη Αντετοκούμπο, να κερδίσει ξανά τον Γιάννη Αντετοκούμπο. Αν δεν μπορεί ο Σπανούλης να τον φέρει πίσω στην αγκαλιά της Ομοσπονδίας, δύσκολα θα μπορεί να το κάνει κάποιος. Ξέρουμε όλοι πόσο αγαπάει και σέβεται ο Αντετοκούμπο τον Σπανούλη, αλλά η μεγάλη αλήθεια είναι ότι τον Σπανούλη τον σέβονται όλοι. Και εδώ βέβαια θα γίνει η μεγάλη αντιστοιχία ότι ναι, αυτό που ακούγεται δεξιά-αριστερά, ο Βασίλης Πανούλης μπορεί και σίγουρα θέλει να γίνει ο νέος Παναγιώτης Γιαννάκης της εθνικής ομάδας. Αυτό πιστεύονταν και το όραμα. Και η Ομοσπονδία στο κάτω-κάτω αυτό το όραμα είχε. Σίγουρα τον Παναγιώτη Γιαννάκη είχε στο μυαλό της όταν καλούσε τον Σπανούλη να αναλάβει. Ο Παναγιώτης Γιαννάκης, ο οποίος λοιπόν εν μία νυχτή έφυγε από την Εθνική Ελλάδα σαν παίχτης, βαφτίστηκε προπονητής, πέτυχε ή απέτυχε στο πρώτο του πέρασμα, είναι σχετικό, έχει διπλή ανάγνωση, όπως θέλουμε το διαβάζουμε, και στη δεύτερη θητεία του πλέον στην Εθνική Ελλάδα έδωσε την τεράστια όθηση μέσα η Τάμα κτλ. Κτλ. Ο Παναγιώτης Γιαννάκης, ένας παίχτης καθολικής αναγνώρισης, αυτός βέβαια δεν είχε και την έχθρα των αιωνίων, ξέρετε. Ένας παίχτης παγκοσμίως αναγνωρίσιμος, τον σέβονται οι πάντες. Δεν είναι τυχαίο που ακόμα και σήμερα ο Σιζεύσκι, όποτε τον βλέπει σε τίποτα εκδηλώσεις, τίποτα βραβεύσεις, σηκώνεται όρθιος, τον αγκαλιάζει, τον παρουσιάζει στον κόσμο κτλ. Κτλ. Έχει καθολική αναγνώριση. Και κάτι τέτοιο είναι και ο Σπανούλης. Όταν ο ίδιος ο Ντόνσιτς λέει, ας πούμε, είναι το άνθρωπός μου, πήρα το 77 για πάρτι του κτλ. Κτλ. Καταλαβαίνετε το μεγαλείο του αθλητή, την αναγνώριση που έχει παρά έξω και την απήχηση που έχει σε όλο τον κόσμο που ασχολείται με τον μπάσκετ. Οπότε ναι, η δική μου γνώμη και τη σελίδα μας γενικότερα είναι ότι νέος Σπανούλης μπορεί και αξίζει να γίνει ο νέος Παναγιώτης Γιαννάκης. Ένας άνθρωπος ο οποίος θα φύγει από πάνω του ο μανδύας ο κόκκινος ή ο πρασινοκόκκινος σιγά σιγά και θα είναι ευχής έργο να φορέσει τον μπλε. Μακάρι ο Βασίλης Πανούλης να γίνει ο προπονητής της Εθνικής Ελλάδος για τα επόμενα 20 χρόνια. Άσχετα τι κάνει στο κομμάτι το συλλογικό. Να φορέσει την μπλε στολή και να γίνει αυτός ο άνθρωπος ο οποίος θα φέρει την Ελλάδα στον δρόμο των επιτυχιών, των διακρίσεων σε ευρωμπάσκετ, με τον μπάσκετ, Ολυμπιακούς κτλ. Τις προκρίσεις και έπειτα τις πορείες. Και γιατί όχι να γίνει ένα σκαριόλο, ένα αντίστοιχο σκαριόλο των Ισπανών. Να αναλάβει να χτίσει όλο το οικοδόμημα από το μηδέν. Είναι τρομερά προσιλωμένος, έχει απίστευτη αφοσίωση στο μπάσκετ. Να πω και κάτι, έχει μια μεγάλη, μια πολυπληθή οικογένεια με πολλά παιδιά. Δεν είναι εύκολο για αυτούς τους ανθρώπους να τα φροντίξουν όλα και να φύγουν για μια καριέρα στο εξωτερικό. Δηλαδή δεν μπορώ να φανταστώ επόμενο σταθμό καριέρα στο Σπανούλι μετά το Περιστέρι, Φερρυππίν, την Τενερίφη, ξέρω εγώ. Δεν μου πολύ κολλάει λόγω της οικογένειας που έχει από πίσω και όλα αυτά. Μακάρι να μείνει λοιπόν στην Εθνική Ελλάδος για πολλά 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 χρόνια, γιατί έχει όλα τα φόντα να είναι αυτός ο άνθρωπος ταυτόσιμο της Εθνικής.
να είναι ο νέος Παναγιώτης Γιαννάκης, του το ευχόμαστε από καρδιάς, πιστεύουμε είναι και θέληση του ίδιου και μακάρι να πάνε όλα καλά. Να αγαπάτε το μπάσκετ, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη στήριξη, μας έχετε βοηθήσει να ανεβούμε τελευταία, like, subscribe και όλα αυτά και να αγαπάτε πάντα το μπάσκετ. Να είστε καλά, τα λέμε σύντομα.